έννοια ότι αλλάξαμε level καταρχήν. Έχουμε πάει στα δισεκατομμύρια. Τα εκατομμύρια γίνανε δισεκατομμύρια. Για ποια δισεκατομμύρια μιλάτε? Έχουμε τα 4 δισεκατομμύρια που λέγανε για το πρόγραμμα. Διαβάστε λίγο μέσα. Το πρόγραμμα είδωρ 2.0. Λοιπόν, το υπουργό Μητσοτάκη, ο υπουργό Σιμερό Δρακίνο. Να τελειώσει την απάντηση. Λοιπόν. Δεν υποβάλαμε, λέτε, είπατε, δεν υποβάλαμε πρόταση. Εσείς θα μας πείτε, εσείς δεν υποβάλαμε πρόταση. Κύριε Λαγνάρη, η μελέτη χρειάζεται κάποιο χρόνο. Δεν ήταν έτοιμη μελέτη για να υποβληθεί που λέτε. Αλλά θα μας πείτε κι εσείς σε λίγο πόσες μελέτες κάνατε και τι υποβάλατε και τι πήρατε, γιατί λέτε δεν το λέγατε στο πρόγραμμά σας. Ιδού το έργο μας, να το έντυπο, έργα με εξασφαλισμένη, μ' αναγκάζατε, έργα με εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή ή εθνική χρηματοδότηση που ήδη εκτελούνται. Μέσα, μελέτη άρνησης όλου του Δήμου, 2,5 εκατομμύρια, ότι ήδη εκτελείται. Αυτό, όλο το έντυπο, μπορούμε να τα αναλύσουμε, να κάνουμε μια συνεδρία και να το αναλύσουμε λεπτομερώς όλο. Και όσον αφορά τον τηλέελεγχο, να μην λέμε πάλι τα ίδια, να μην λέμε πάλι τα ίδια σε σχέση με το πώς ήταν, είχαν πει ότι θα σταματήσουν να εγκαθιστούν τον τηλέελεγχο, πώς ήταν τα αντιοστάσια. Ποιο είναι η μάχη τώρα, όχι, όχι, θα μου επιτρέψετε λίγο να τελειώσω και. Να ολοκληρώσω την απάντηση. Τότε είπατε δύο φορές ότι αφήσατε τον τίτλο. Εντάξει, αφήσατε τον τίτλο. Θα πρέπει να ξέρετε ότι όταν είναι συγκεκριμένη η ποσότητα του νερού, δεν μπορούμε να αρδεύσουμε όσα στρέμματα θέλουμε. Όπως είπα και προηγουμένως, υποχρέωσή μας, καθήκον μας, είναι να διεκδικήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Αλλά το τονίζω, είναι 65 εκατομμύρια κυβικά μέτρα κατ' έτος. Άρα συμφωνείτε δηλαδή ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Ότι κάνετε λάθος. Δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Αυτό το οποίο είπα είναι ότι δεν είναι καθορισμένο από τώρα πόσα στρέμματα θα αρδευτούν από το Δήμο μας. Αυτό είπα. Όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις των 25 εκατομμυρίων που λέμε για το Ιουνίο, σας υπενθυμίζω ότι οι αδειοδοτήσεις είναι ετήσιες. Έτσι. Σας το υπενθυμίζω. Ότι είναι ετήσιες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι δικά μας. Ναι, κατέτος μας το δίνουν. Δεν μπορούμε να πούμε όμως, άμα μας το δώσατε πέρυσι, γιατί όταν γίνεται μια καινούργια μελέτη, εμείς έχουμε υποχρέωση τα 25 να μπορούμε να τα κάνουμε 30, 40. Δεν θα μείνουμε εκεί δηλαδή. Για την ανακοίνωση που λέτε για το πανηγύρι, στο πανηγύρι είχατε πειράσει πολλά εκατομμύρια. Όσον αφορά το λέτε, είναι αλήθεια, πέστε μας. Όσον αφορά για την πρωτοβουλία με τον κύριο Βεζιρόπουλο, αν το κάνετε, μπράβο σας και είναι για το καλό. Ναι, δεν το αφήσω τώρα, σα πιστεύω, ναι. Αφήστε τι κάναμε εμείς, εσείς τι κάνατε, πέστε μας. Εγώ τα είπα τι κάναμε. Ξαναλέω, θα σας ενημερώσω. Ο κ. Παραλυγίδης ήδη δεν μπορεί. Αλλά... Γιατί, μισό λεπτό, γιατί δεν είναι το ίδιο να σας πει ο κ. Παραλυγίδης. Θα πω ότι δεν θα είπε ο κ. Παραλυγίδης. Όχι, κύριε Δημήτρη, θα σας πω το εξής. Θα σας πω το εξής. Πρώτον, καταρχήν, νομίζω ότι υπάρχει μια άγνοια σε όλη την ιστορία που αυτό μπορεί να κοστίσει. Και κοιτάξτε να σας πω κάτι. Και οι δήμαρχοι και όλοι μας εδώ κάποτε συναντιόμαστε με την ιστορία του τόπου. Και αυτό θα κρυθεί αργότερα. Προσέξτε όμως, ή θα είμαστε οι άνθρωποι που θα βάλουμε τα φόπεδα σε αυτή την ιστορία, ή θα είμαστε οι άνθρωποι που θα δρομολογήσουμε σιγά σιγά τα βήματα της ανάπτυξης. Ήρεμα και ωραία. Χρειάζεται λοιπόν συνεργασία και χρειάζεται γνώση. Δυστυχώς, βλέπω ότι δεν είστε ούτε καν συντονισμένοι ως Δήμος για να απαντήσετε σε αυτά τα ζητήματα τα οποία είναι πολύ πολύ σοβαρά. Είπατε προηγουμένως, θα τελειώσω. Είπατε προηγουμένως. Θεωρείτε ότι δηλαδή το φεστιβάλ Ολύμπου είναι πιο σοβαρό θέμα. Όχι, κύριε Λαχτάρη, θεωρώ ότι υποχρεώσει είναι υποχρεώσει. Μα τρελάνετε τώρα. Είναι δυνατόν τώρα που δεν θεωρώ, αλλά. Εγώ δεν είμαστε μόνο αυτό που λέτε, ότι θα αφήσετε εδώ τη συνεδρία σε αυτή την κρίση. Κύριε Λαχτάρη, μπορείτε να καταλάβετε. Για να πάτε και να πάτε στην πρώτη μέρα εγγενείο του φεστιβάλ. Ωραία, σα κρίνει ο κόσμο πάντα. Δεν είναι πρώτη μέρα εγγενείων, κύριε Λαχτάρη. Προχθέ σχολιάστηκε πολύ αρνητικά η απουσία μα, επειδή μάλιστα δεν μα είχαν πει. Τώρα όμω αυτή τη στιγμή πιο σοβαρή. Φαντάζομαι δουλειά από ό,τι είχατε την προηγούμενη φορά. Είναι πάρα πολύ σοβαρή, αλλά σα ξαναλέω. Αν δεν ικανοποιηθεί τα πράγματα. Κύριε Δήμαρχε, ακούστε με λίγο. Το πρόβλημα τη αδειοδότηση του νερού που γίνεται κάθε χρόνο το ξέρω. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Το θέμα είναι ούτε μπορεί εύκολα με λόγια να πάει να διεκδικήσει
την περισσότερη ποσότητα. Εμείς κάνουμε, που βάλαμε έτοιμο, όπως φαντάζομαι το ξέρετε, στην τροποποίηση, διαβούλευση που έχει την τροποποίηση διαχείριση δάτων, που βάλαμε έτοιμο. Το οποίο έχω και το έγραφο, το οποίο το κοινοποίησε το έτοιμά μας. Η διεύθυνση δάτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, στην αντίστοιχη υπηρεσία υδάτων. Τώρα το παρακολουθεί το θέμα αυτό. Τι έχει γίνει. Δεύτερο, εδώ τα έγγραφα από το 1989 λένε ξεκάθαρα ότι όταν λοιπόν θα προκύψει από τη δεξιά πλευρά το έργο κατά της Αγίας Βαρβάρας, της δεξιάς όχθης του ποταμού με τον τίτλο αυτό Βεργίνα Γενείο, το νερό θα δοθεί. Το λέτε ήδη και στην απάντησή σας, την οποία προσκομίσατε. Εγώ ήταν λεωγραφία που ζήτησε για το συγκεκριμένο έργο, είναι αυτά τα φύλλα εδώ. Μετά του υπηρεσίε περιβάλλοντο, γιατί οι άλλε υπηρεσίε δεν ήξερα ποιο απάντησε και τι απάντησε. Κανένα. Και λέτε λοιπόν, το υπογράφει το ένα ο κύριο Παραλυκή, και το άλλο ο κύριο Βάλλο Δημήτρη, ο Δημήτρη. Λοιπόν, λέτε λοιπόν, για τη συγκοινωνοποίηση ορισμένων θεμάτων ώστε να προωθηθούν πιθανέ πολιτικέ δεσμεύσει από μέρου για την κάθε αναγκό του Δήμου Τέλο Πολυδρόπου Ιερία Σιδίνα, για τη συγκοινωνοποίηση ορισμένων θεμάτων σα ενημερώνω τα παρακάτω. Ποσότητες διαθέσιμου νερού από τον Αλέκμονο για άντρες. Το αναρρυθμιστικό έργο Αγίας Βαρβάρας, το οποίο κατασκεύασε η ΔΕΗ το έτος 2007, προβλέπει μεταξύ άλλων την υδροληψία της δεξιάς όχθης, παροχετευτικότητας 30 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο, για τη δυνατότητα τροφοδοσίας του μελλοντικού αρδευτικού δικτύου της δεξιάς όχθης του ποταμού, περιοχή Βεργίνας με λήξη Αιγινίου, και το έχει μέσα από την Αγαθούπολη μέχρι και το Κύπρος. Συγκεκριμένες δηλαδή, όλη αυτή την περιοχή την οποία προέβλεπε η ίδια η μελέτη. Η υδροληψία του κατασκευάστηκε ήδη για αυτόν τον σκοπό και έχει και δύο ανοίγματα, στα οποία υπάρχουν καλύτερα αναφεροπράγματα και είναι θεμελιωμένη. Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία της ΔΕΗ,